Συνεχίζουμε τη συζήτηση για τον Δήμο Ηρακλείου με έναν αντιδήμαρχο του Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Μάλιστα, ακούγατε και την κυρία Σπανάκη, όση ώρα ολοκληρώνω με την συζήτηση. Φυσικά, τα βλέμματα όλων είναι στα αυτοδιοικητικά του Δήμου Ηρακλείου, από την πρώτη στη δεύτερη Κυριακή. Πώς βλέπετε εσείς το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής? Καταρχάς, να πούμε ότι αυτοδιοικητικά για όλη τη χώρα υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς λόγω του κλεισθένη. Περίπου 9 στους 10 Δήμους στη χώρα οδεύουν για δεύτερη Κυριακή. Αυτό από τη μία πλευρά αναφορικά με την ανακήρυξη του Δημάρχου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μεν σύνηθες, όχι τόσο μεγάλη έκταση βέβαια, αλλά έχει και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, η διαμόρφωση του Δημοτικού Συμβουλίου, για παράδειγμα τώρα για το Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου, τι έχουμε παρατηρήσει? Ότι είχαμε 9 παρατάξεις, εκπροσωπούνται όλες στο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι απεδείχθη στην κάλπη, από τον κύριο Μάνολη Βασιλάκη μέχρι και τον κύριο Κουράκη. Να βοηθήσω τη συζήτησή μας. Να δούμε και τη σχετική κάρτα, όταν μπορούν και οι συνάδελφοι. Μπράβο. Τη σχετική κάρτα λοιπόν με τις έδρες, πώς εκλέγονται οι δημοτικοί σύμβουλοι. Λοιπόν, είναι αυτό το οποίο σχολιάζεται, κύριε Μαμουλάκη, να τη σχολιάσουμε μαζί αυτή την κάρτα λοιπόν. Ακριβώς. Υπάρχει μια ποικιλομορφία, υπάρχει ένας πλουραλισμός. Εκπροσωπούνται το σύνολο των παρατάξεων. Βέβαια, ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων ποικίλει από παράταξη σε παράταξη. Υπάρχει λοιπόν μια δομημένη κατάσταση αυτή τη στιγμή, η οποία δεν θα αλλάξει την επόμενη Κυριακή, υπό την έννοια ότι απλά θα κρυθεί μεταξύ δύο επικεφαλής συνδυασμών, του κ. Κουράκη και του κ. Λαμπρινού, του κ. Λαμπρινού και του κ. Κουράκη, αναφορικά με το ποιος θα είναι δήμαρχος. Όμως η κατάσταση, η διαμορφωθήσα, είναι μπροστά μας, είναι στους δέκτες μας. Και ουσιαστικά τι δείχνει? Δείχνει τρεις ευδιάκριτες παρατάξεις με διψήφιο ποσοστό και ένα σημαντικό αριθμό εκπροσώπων, και φυσικά παρατάξεις μικρότερης μεν κλίμακας και εμβέλειας, αλλά εξίσου σημαντικές. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα πολιτικό. Ένα σοβαρό πολιτικό και αυτοδιοικητικό ζήτημα, κυρία Σφουγιανάκη. Ποιο είναι αυτό? Θα υπάρξουν πολιτικές αυτοδιοικητικές συγκλίσεις σε μια ενιαία πλατφόρμα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και προγραμματικές, αν θέλετε, αποτυπώσεις από τις πλευρές? Ή θα οδηγηθούμε απλά σε ένα δεύτερο γύρο με την επιλογή ενός δημάρχου από το εκλογικό μας σώμα, από τους δημότες του Ηρακλείου, και μετέπειτα θα ανεβρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα για να διοικηθεί ο Δήμος? Διότι αναμφίβολα, όπως βλέπετε και στο είδαμε προηγουμένως στους δέκτες μας, χρειάζεται και μια πολιτική τόλμη για να προχωρήσεις παρακάτω, μια σύνθεση κατάλληλη για να μπορέσεις να δημιουργήσεις αυτήν την ισχυρή πλειοψηφία όπου θα περνάνε τα θέματα, στο Δημοτικό Συμβούλιο με την κατάλληλη, αν θέλετε, ευρεία αποδοχή. Άρα, όποιος δήμαρχος και αν εκλεγεί, κύριε Μαμουλάκη, αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να έχει αυτό που λέτε, την τόλμη για πολιτικές συγκλήσεις, συζητήσεις, αν θέλετε και την εμπειρία για να το κάνει, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα αύριο για το Δήμο Ηρακλείου, το οποίο θα είναι τουλάχιστον πιο σίγουρο ως προς το πώς παίρνουμε αποφάσεις, πώς αποφασίζουμε για το Δήμο μας. Ασφαλώς, αυτή είναι μια ισχυρή παράμετρος. Απ' την άλλη, νομίζω ότι χρειάζονται και μετριοπαθείς φωνές, διότι οι ακμές, οι πολλές ακμές σε ένα τέτοιο σχήμα, διαμορφωθέν σχήμα που είδαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα οδηγήσουν σε αποτελεσματική διοίκηση. Διότι φανταστείτε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ανασυνεδρίαση να καλείται να βρίσκει συμμαχικές πλειοψηφίες. Αυτό είναι κάτι δύσκολο, για να μην πω ανέφικτο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι χρειάζεται μια ισχυρή πολιτική βούληση από το σύνολο των επικεφαλής των παρατάξεων, ώστε να βρεθεί ένας καλός βηματισμός που θα οδηγήσει στο Ηράκλειο, την πόλη του Ηρακλείου, ακόμα καλύτερα, σε ακόμα καλύτερες στιγμές και εποχές, και σε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, πολιτικής ομοθυμίας, που βέβαια είναι το ζητούμενο σε ένα τέτοιο τοπίο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και το πιο τα τελευταία 24 ώρα και λόγω της δεύτερης Κυριακής δεν είναι και τόσο ήπιο. Όχι μόνο στο Ηράκλειο βέβαια, το παρατηρούμε σε αρκετούς δήμους της. Πολώνεται το κλίμα και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι εδώ χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση. Από τον ο Κλεισθένης στη βάση του κ. Σφουγιανάκη είναι ένας καλός νόμος. Η απλή αναλογική ήταν ένα ζητούμενο χρόνων. Στη βάση του. Πράξη όμως. Κάτι το οποίο δεν είναι δοκιμασμένο. Στην πράξη ζούμε τις παιδικές ασθένειες κάθε νόμο που μπαίνει για πρώτη φορά σε εφαρμογή. Οι αριθμίες που λέμε. Αυτές δημιουργείται μια αναγκαιότητα ρύθμισης κάποιων θεμάτων. Για παράδειγμα, απαιτείται μια ρήτρα κυβερνησιμότητος. Χωρίς μια ισχυρή ρήτρα κυβερνησιμότητος, βλέπετε ότι ο Δήμαρχος κινδυνεύει να είναι έρμεο της βούλησης και των προσδοκιών κάποιας μικρής μειοψηφίας μέσα στο Συμβούλιο. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε, νομίζω, μέσω ενός πιδέλτα, ενός προεδρικού διατάγματος, στην πορεία μπορεί να λυθεί. Είναι απαραίτητο. Δεν θα έπρεπε όμως να έχει ήδη δοθεί αυτή η δικλίδα ασφαλείας?
Δεν σας πω. Γιατί τώρα, κύριε Μαμουλάκη, ενδεχομένως ήδη σε κάθε Δήμο, ο οποίος δεν έχει καθαρίσει από την πρώτη Κυριακή, οπότε δεν υπάρχει πλειοψηφία, καθαρή πλειοψηφία για τον Δήμαρχο. Σε κάθε Δήμο λοιπόν της χώρας αυτής ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις, οι διεργασίες, οτιδήποτε μπορεί να προκύψει για να εξασφαλίσει ένας εκ των δύο μονομάχων την πλειοψηφία μέσα σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Θυμίζω ότι ο Κλεισθένης, ο νόμος 4555, υφίσταται από το καλοκαίρι του 2018, περίπου 10 μήνες. Υπήρξαν κάποιες σημειακές αλλαγές στο νόμο, αλλά ίσονος σημασίας. Όχι κάτι ισχυρό που να δείχνει ένα διαφορετικό πολιτικό στίγμα. Άρα λοιπόν είναι μια δομική εκκρεμότητα που εκτιμώ ότι μέσα στο πλαίσιο της παρούσας θητείας θα ρυθμιστεί. Ιδάλλως, πραγματικά κινδυνεύουμε, ειδικά σε μεγάλους δήμους, ήδη το παρατηρούμε αυτό στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα. Υπάρχουν αυτές οι δυστοκίες που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τις βρουν μπροστά τους οι ίδιες οι επόμενες δημοτικές αρχές. Άρα λοιπόν εδώ τίθεται ένα ζήτημα έτσι, κομβικού πολιτικού χαρακτήρα. Εσείς δεν ήσασταν εκ νέου υποψήφιος για το Δήμο Ηρακλείου, δεν ήσασταν εκ νέου υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Θέλω όμως ένα δικό σας σχόλιο για το πού πιστεύετε ότι θα κριθεί η δεύτερη Κυριακή στον Δήμο Ηρακλείου. Πώς θα ζυγίσουν οι πολίτες, το πού θα γύρει η ζυγαριά. Ναι. Καταρχάς να πω για τη δική μου παρουσία που δεν είναι και κάτι τόσο συνηθισμένο, θα έλεγα, για τα δημοτικά δρόμενα της χώρας μας. Μία θητεία, πρώτη φορά συμμετείχα στα κοινά το 2014, στο πλευρό του Βασίλη Λαμπρινού, ενός ανθρώπου που και γι' αυτόν ήταν η πρώτη φορά συμμετοχή στα κοινά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα 5 χρόνια, και σε μια πολύ σύντομη έτσι, αναφορά, μόλις 16 μήνες τεχνική υπηρεσία, με πλειάδα έργων, τα οποία βεβαίως ενδεχομένως είχαν συμβασιοποιηθεί, αλλά ολοκληρώθησαν, και επιτρέψτε μου έτσι να αναφέρω απλά μερικά, για να θυμούνται οι Ηρακλειώτες, κάποια ξεκίνησαν προηγουμένως την προηγούμενη δημοτική αρχή, κάποια ολοκληρώθησαν. Πολύ επιγραμματικά να σας αναφέρω. Τηλεοφόρο Ικάρος στο αεροδρόμιο, πλατεία Κορνάρου, πλατεία Ανάληψης, Μεγάλο Αλεξάνδρου, ο Μικρός Πεταλοειδής, Χανιόπορτα, Πλαστήρα, έργα δύσκολα και κομβικά τα οποία ολοκληρώθηκαν έγκαιρα. Και πολλά πολλά άλλα στην περιφέρεια του Δήμου μας. Πολιτιστικό κέντρο Αλικαρνασσού, τα 3 αμφιθέατρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, ο Ίνος και Πνεύμα, το κέντρο πολιτισμού στο Βενεράτο και πολλά άλλα. Συνολικού ύψους 20 εκατομμύρια ευρώ. Εκτελέστησαν έγκαιρα. Βεβαίως και σχεδιάστηκαν την πλειονότητα αυτών από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά ο Δήμος έχει συνέχεια. Και εδώ θέλω να φτάσω τώρα στο δεύτερο ερώτημά σας. Νομίζω ότι θα είναι μια δύσκολη μάχη και για τους δύο υποψηφίους, και για τον νυν Δήμαρχο και για τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπρινό και τον κύριο Κουράκη αντίστοιχα. Ενδεχομένως να ζήσουμε στιγμές Grand Guignol. Δεν ξέρω για τους παλαιότερους, εγώ το διάβασα, δεν τα είχα προλάβει και ηλικιακά. Η περίφημη κάλπη Καλανίου και τα λοιπά, εποχές 1998. Θέλω να πω δηλαδή ότι ενώ υπάρχει μια διαφορά, νομίζω ότι θα πολλωθεί το κλίμα και καθοριστικό ρόλο, και εκεί θα καταλήξω, θα παίξει η στάση των υπολείπων παρατάξεων. Υπάρχουν 7 συνολικά παρατάξεις, μικρές ή λίγο μεγαλύτερες, οι οποίες όμως έχουν τη δική τους φωνή, το δικό τους ακροατήριο. Τη δικιά τους δυναμική. Και τη δικιά τους, πολύ σωστά το θέτετε, δυναμική. Βασικό και θεμελιώδες ερώτημα. Θα συμμετάσχουν? Ο κόσμος που στήριξε αυτές τις παρατάξεις θα φτάσει στην κάλπη την Κυριακή? Είναι ένα ερώτημα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η απογοήτευση πολλές φορές συντελεί στο να υπάρχει μια αποθάρρυνση αναφορικά με τη συμμετοχή. Αυτό είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Και φυσικά σε επίπεδο επικεφαλής, αυτές τις μέρες, νομίζω τα επόμενα 24 ώρα, θα αποκρισταλωθεί η κατάσταση αναφορικά με τις απόψεις. Νομίζω ότι συνεδριάζουν δύο παρατάξεις σήμερα, τώρα που μιλάμε, για το τι στάση θα κρατήσουν την Κυριακή ή πώς θα παροτρύνουν τους ψηφοφόρους τους και την ακολουθήσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα ζήσουμε. Είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Ίσως να έχει και στοιχεία Grand Guignol, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σίγουρα. Επειδή όμως εσείς δεν είστε υποψήφιος, δεν ήσασταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, γιατί, κύριε Μαμουλάκη, έχετε βάλει πλώρη για μια άλλη εκλογική διαδικασία της 7ης Ιουλίου. Ναι, έτσι. Κοίταξε να δείτε. Την πρώτη στιγμή δήλωσα παρόν σε μια μεγάλη και μαζική κίνηση στο χώρο, στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πολιτικού χαρακτήρα κίνηση, στην οποία δεν μπορεί κανείς να μην δηλώσει την παρουσία του, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με αυτήν. Ένα γενικότερο άνοιγμα προς τον χώρο του ευρύτερου προοδευτικού κέντρου από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και είναι κάτι το οποίο αναμφίβολα με ενδιαφέρει. Όμως,
Υπάρχουν συγκεκριμένα θεσμικά όργανα. Η διαδικασία, άλλωστε, μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές εξελίσσεται ραχθαία. Όπως είπατε και εσείς, 7 του Ιούλη θα έχουμε εθνικές εκλογές. Θεωρείται πλέον βέβαιο. Οπότε δηλώνουμε εν παρόν, αναμένοντας όμως τα όργανα. Τυπικό, την τυπική διαδικασία να κλείσει λοιπόν η συμμετοχή σας. Έτσι, ακριβώς, γιατί υπάρχει μια ιεραρχία, μια σειρά. Και νομίζω ότι αυτό, κοντός ψαλμός, αλληλούια, την επόμενη εβδομάδα, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, λογικά θα έχει κλείσει αυτό το ζήτημα για όλους τους υποψηφίους όλων των κομμάτων, αν θέλετε, της χώρας, ώστε να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να συνομιλήσουν, να δημιουργήσουν την κατάλληλη όσμωση με τον κόσμο για να προχωρήσει ο καθένας και να ακολουθήσει τα βήματα και την στόχοπροσύλωση την οποία έχει θέσει. Άρα θα τα ξαναπούμε, κύριε Μαμουλάκη, όπως οψόμεθα, και να έχει. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.